Κυρίες και κύριοι, να μείνουμε στο δυστύχημα αυτό, σε αυτό το ατύχημα, αλλά και γενικά στα τροχαία ατυχήματα, να καλησπέρισουμε κοντά μας τον κύριο Μάκη Καλιτσάρη. Είναι ειδικός, είναι αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων. Να μας πει, αν μπορεί, από τις πρώτες εκτιμήσεις, ποια είναι τα αίτια αυτού του ατυχήματος και γενικά των ατυχημάτων. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Εσείς τα βλέπετε με άλλο μάτι, εμείς με άλλο. Έχετε και άλλες πληροφορίες, κύριε Καλιτσάρη. Δυστυχώς και σήμερα είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα. Τουλάχιστον, όπως είπατε και εσείς, δεν ήταν θανατηφόρο, ήταν μόνο τραυματισμός. Τώρα, οι συνθήκες του ατυχήματος, εγώ πήγα μετά από αρκετή ώρα στο ατύχημα. Οι πληροφορίες, δεν μίλησα με μάρτυρες, ούτε με τον οδηγό, γιατί είχαν μεταφερθεί όλοι στο νοσοκομείο. Από ό,τι έλεγαν οι πληροφορίες, όμως, ότι κάτι ανταλίκα κινήθηκε στο κέντρο του δρόμου με αποτέλεσμα να εμποδίσει το φορτηγό, το λεωφορείο, ο οποίος ο οδηγός έκανε ελιγμό δεξιά. Με αποτέλεσμα, λόγω της στενότητος της οδού, οι δεξιοί τροχοί να μπουν εκτός στο χωμάτινο αέρισμα. Και στην προσπάθεια του να επανέλθει δεν μπορούσε, γιατί έχουμε μια υψομετρική διαφορά στο αέρισμα με την άσφαλτο. Ξεκινούσαν από 5 εκατοστά και κατέληγαν στα 0,50, μισό μέτρο. Με αποτέλεσμα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτή η υψομετρική διαφορά, να μην μπορεί ο οδηγός να επαναφέρει το όχημά του στο οδόστρωμα. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα, η τροχιά που θα κάνει την προανάκριση, φυσικά οι αυτόπτες μάρτυρες, οι επιβάτες του λεωφορείου θα ξέρουν τις ακριβές συνθήκες του ατυχήματος, αν υπήρχε ή όντως δαλίκα. Εκεί υπάρχει ορατότητα. Είναι ένα αυθύγμα τμήμα περίπου 100 μέτρα, 150 μέτρα το αυθύγμα τμήμα μεταξύ δύο στροφών. Η ορατότητα υπάρχει, ναι. Άρα θα μπορούσε να δει από μακριά την ταλίκα και να κορνάρει στο κάποια άλλη αντίδραση πριν πλησιάσουν τόσο πολύ. Ο οδηγός του φορτηγού, αν κινήτωνα στο κέντρο του οδοστρώματος, ό,τι και να έκανε ο οδηγός του λεωφορείου, δεν μπορούσε να αποφύγει το ατύχημα, μόνο με ρυγμό δεξιά. Ίσως αν το αέρισμα και η άσφαλτος ήταν στο ίδιο επίπεδο, να μην ο οδηγός, το λεωφορείο να μην είχε ανατραπεί και να επανέφερε το όχημά του στην κανονική του θέση. Κύριε Καλιτσάρη, τελευταία από την Πρωτομαγιά, ειδικά και μετά, έχουμε πολλά τροχεία στον νομοσερών και αρκετά θανατηφόρα. Τι φταίει σε όλο αυτό το. Επειδή ασχολούμαστε χρόνια με το ατύχημα, προσπαθούμε να βρούμε τα αίτια. Συνεχώς μας ρωτάει τι φταίει. Δεν μπορώ μετά από 42 χρόνια στην έρευνα των τροχαίων ατυχημάτων, δεν μπορούσα ακόμα να καταλάβω τι φταίει. Σίγουρα ένας λόγος μόνο δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Είναι πολλοί οι λόγοι. Εγώ το ρίχνω πρώτα στην παιδεία. Πρέπει οι οδηγοί να μάθουν να οδηγούν. Να αρχίσουν. Κάποτε από τον παιδικό σταθμό, από τα νηπιαγωγεία, από τα δημοτικά σχολεία, στα γυμνάσια, στα λύκεια, να γίνουν εκπαιδεύσεις. Το μάθημα της κυκλοφορικής αγωγής πρέπει να συνεχιστεί οπωσδήποτε. Όλα τα άλλα, ό,τι και να λέμε. Πριν μια εβδομάδα είχαμε το μεγάλο τροχαίο εδώ, όπως σας είπα, στην διασταύρωση του νοσοκομείου με 7 τραυματίες. Πριν από ένα μήνα, πάλι στην ίδια διασταύρωση, πάλι είχαμε το ίδιο ένα άλλο σοβαρό ατύχημα με σοβαρούς τραυματισμούς. Συνεπώς, όταν τα ατυχήματα γίνονται σε σηματοδότες, σε διασταυρώσεις με σηματοδότες, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο οι οδηγοί είτε παραβιάζουν το σηματοδότη είτε όχι. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί μέσα σε κατοικημένες περιοχές κινούνται οι οδηγοί με ταχύτητα πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα σε μια μικρή διασταύρωση και με μια σύγκρουση με υλικές ζημίες να έχουμε 7 αυτοκίνητα χτυπημένα. Αυτό δείχνει υπερβολικές ταχύτητες μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Συνεπώς, ό,τι και να λέμε, θέλω εγώ ο κύριος λόγος για την αποφυγή των τροχαίων είναι η παιδεία. Τίποτα άλλο. Και οι αυστηρές ποινές. Μάλιστα. Εδώ κάτι κάναμε τα σχόλια των Σερών με το πάρκο εκεί κυκλοφοριακής αγωγής. Βέβαια, είναι γενικό σε όλη την Ελλάδα πρέπει να γίνει, αλλά δεν είναι ίσως μόνο η παιδεία. Ποιοι άλλοι λόγοι είναι και τι άλλο πρέπει να προσέχουμε. Τι να προσέχουμε, να πούμε τα κλασικά, οι ταχύτητες και οι αντικανονικές προσπεράσεις. Εγώ θα σταθώ στο άλλο. Περισσότερο στις επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων και την ταλαιπωρία και τον πόνο που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα. Θα σταματήσω πλέον να λέω: μην τρέχετε, μην κάνετε αντικανονικές προσπεράσεις. Τα ξέρουμε όλοι. Αν όμως περάσετε από ένα νοσοκομείο, κάθε μια φορά το μήνα να περνάτε από το νοσοκομείο, από την ορθοπαιδική και μια φορά από τα νεκροταφεία, τότε θα καταλάβετε. Με συγχωρείτε που μιλάω στον. Θα καταλάβουμε όλοι, όλοι και εμείς την αξία και τη ζωή. Μάλιστα. Μια φορά το μήνα από το νοσοκομείο, από την ορθοπαιδική και πάνω από τα νεκροταφεία. Εάν κάποιος ακολουθεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας,
του σηματοδότης, όπως λέτε, τις ταχύτητες, όλες τις σημάσεις. Κατά πόσο θα μειωθεί το ποσοστό αυτό των ατυχημάτων? Κατά 5% εκτιμώ. Γιατί αν στους 10 ή 5 συμμορφώνονται με τον κώδικα δικής κυκλοφορίας, αμέσως μειώνουν τα τροχαία ατυχήματα. Αν όμως από τους 10 ή 8 δεν συμμορφώνονται, συνεπώς θα έχουμε μια αύξηση. Και είδατε, από την Πρωτομαγιά μέχρι σήμερα είχαμε πόσα θανατηφόρα. Πολλά θανατηφόρα στον ομό μας, πραγματικά. Ό,τι και η τροχαία κάνει ομιλίες, κάνει εκθέσεις τροχαίας, μιλάει στα σχολεία, μιλάει παντού. Και εγώ ασχολούμαι με το τροχαίο, κάνω διαλέξεις και με εκπομπές στην ΕΡΤ και μαζί σας που κάνουμε. Δυστυχώς, τόσα χρόνια πάλι το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε. Πρέπει να πάθουμε για να μάθουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την αξία της ζωής. Το πολυτιμότερο αγαθό που είναι η ζωή, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Και συνεχώς κάνουμε αυτά τα σφάλματα, τα οποία μπορεί να είναι μια επιπόλαια, αλλά κοστίζουν τις ζωές μας. Πολλές φορές συμβαίνει να σκεφτόμαστε ότι σε εμάς δεν μπορεί να φτάσει αυτό, δεν μπορεί να γίνει σε εμάς, και αυτό λάθος δεν είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Όλοι πρέπει να πιστεύουμε, να γνωρίζουμε ότι στη ζωή μας τουλάχιστον 1-2 ατυχήματα θα μας τύχουν. Και να μην προσέχουμε, και να προσέχουμε εμείς, κάποιος άλλος δεν θα προσέχει. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Αλλά αν τηρούμε τον κώδικα δικής κυκλοφορίας, τουλάχιστον δεν θα έχουμε τα θανατηφόρα ή θα έχουμε μόνο τις ηλικές ζημίες. Μάλιστα. Κύριε Καλτσάρη, κάποια άλλη συμβουλή στον κόσμο και σε εμάς φυσικά που σας ακούμε? Συμβουλή. Μπορείτε να χαρείτε τη ζωή χωρίς να πίνετε, χωρίς να τρέχετε, γιατί είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή. Μην νομίζετε ότι αν θα πιείτε σε κάποιο κέντρο να διασκεδάσετε, θα μπορέσετε να διασκεδάσετε καλύτερα. Μπορείτε και με νερό και με κοκακόλα και με γαζόζα και με σπράιτ, όπως λέμε. Αρκεί να έχετε όρεξη να διασκεδάσετε. Το ποτό μας οδηγεί κατευθείαν στο θάνατο. Άρα, σκεφτείτε ότι ένας μεθυσμένος τι μπορεί να προκαλέσει. Και ένας οδηγός, ο οποίος είναι νορμάλ, μάλλον οι οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν πιει, προκαλούν τροχαίο ατύχημα. Σκεφτείτε ένας μεθυσμένος οδηγός τι ατύχημα μπορεί να προκαλέσει. Άρα, σε περίπτωση ταιριάζει, σπέρδε βραδέως δηλαδή. Ακριβώς. Και να αγαπάτε τη ζωή, όταν σκεφτείτε ότι πρέπει να γυρίσετε στο σπίτι σόι και αυλαβείς για να δείτε την οικογένεια, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, λοιπόν τότε. Κύριε Καλτσάρη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ.